θεωρούμε σίγουρα σημαντικό στοιχείο σε τέτοιες συνθήκες και σε ειδικά στις σημερινές μέρες της πανδημίας και σε αντίστοιχες περιπτώσεις σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και από άλλες, σε άλλες περιπτώσεις. Είναι φυσικά σημαντικό στοιχείο η ενημέρωση των πολιτών, του όλου του πληθυσμού για τα μέτρα πολιτικής προστασίας ή άλλα που είναι απαραίτητο. Βέβαια, η ενημέρωση δεν αφορά μόνο και δεν θα έπρεπε να αφορά μόνο μηνύματα που είναι σημαντικά για μέτρα αυτοπεριορισμού ή μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες. Η ενημέρωση, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, θα έπρεπε να αφορά και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να παίρνει το κράτος σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας, ελλείψεις και κενά που πρέπει να καλυφθούν για να αντιμετωπιστεί με επάρκεια ένας τέτοιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Μια τέτοια ενημέρωση βέβαια θεωρούμε ότι είναι λειψή, δεν καλύπτεται από τις καμπάνιες που γίνονται από τη μεριά της κυβέρνησης και ακόμα πιο λειψή είναι η κάλυψη αυτών των αναγκών του δημοσίου συστήματος υγείας, όπως επανειλημμένα έχει καταγγελθεί και από αυτούς που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, τους γιατρούς και νοσηλευτές, το υγειονομικό προσωπικό που ζητά κατ' επανάληψη την κάλυψη αυτών των αναγκών, θα πω και παρακάτω. Είναι ξεκάθαρο για το ΚΚΕ ότι θέλουμε να υπάρχει καθεστώς πλήρους διαφάνειας σε κάθε περίπτωση κρατικής δαπάνης, ειδικά σε μια περίοδο που οι ανάγκες για τέτοιου είδους δαπάνες είναι πολλαπλές. Υπάρχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις και ανάγκες του πληθυσμού που πρέπει να καλυφθούν, πρέπει να καλύπτονται από το κράτος και από αυτή την άποψη θεωρούμε σημαντικό το να ελέγχονται, αν θέλετε, και σε ποια κατεύθυνση γίνονται οι όποιες δαπάνες, ποιος ενισχύεται από τη μεριά της κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι και σε αυτή την επιτροπή κάτι που κατά τη γνώμη μας δεν έγινε, οφείλει να εξηγείται ποια είναι τα κονδύλια που διατίθενται, σε ποια μέσα πηγαίνουν. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο στην ενημέρωση. Αναφέρθηκε μόνο ο λόγος για τον οποίο διατέθηκαν τα κονδύλια, ούτε τα κριτήρια με τα οποία γίνονται η κατανομή των κονδυλίων στα διάφορα μέσα, σε ποιους πηγαίνουν. Το θεωρούμε σημαντικό και φυσικά θα θέλουμε να έχουμε γνώση. Ωστόσο, το ΚΚΕ θέλουμε να θέσουμε έναν άλλον προβληματισμό που αφορά, αν θέλετε, και τη σημερινή περίπτωση της πανδημίας, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπου το κράτος οφείλει να ενημερώνει το λαό για ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία, την υγεία και την ασφάλεια του πληθυσμού. Δεν πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους μηνύματα πρέπει να προβάλλονται με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Ειδικά σήμερα που μιλάμε για μια πανδημία και ένα κίνδυνο που αφορά το σύνολο του πληθυσμού, νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, ανακόλουθο το να συζητάμε και στη Βουλή και να γίνεται η ενημέρωση του πληθυσμού με όρους διαφημιστικής καμπάνιας και θεωρούμε ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα και πρέπει, όπως έγινε εξάλλου και για την πρώτη φάση, όπως είπατε, της ενημέρωσης με τα μονόλεπτα ενημερωτικά μηνύματα, θεωρούμε ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να δεσμεύει τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό χρόνο για να προβάλλονται δωρεάν αυτά τα μηνύματα στο σύνολό τους για όσο διάστημα αφορά, γιατί είναι μηνύματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, αφορούν την ασφάλεια, τη ζωή, του συνολού του πληθυσμού και σε αυτά τα ζητήματα δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μπαίνει ζήτημα κάλυψη τηλεοπτικού χρόνου κλπ. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είχε εξασφαλιστεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις από καμιά κυβέρνηση μέχρι τώρα, ούτε και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται θα άλλαζε το τοπίο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν κατανοούμε ότι σε τέτοιες συνθήκες κρίσης πλήττεται ενδεχομένως και μερίδα του τύπου, υπάρχουν δυσκολίες και ανάγκες και για την διασφάλιση και των εργαζομένων στο κομμάτι του τύπου. Είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Θα μπορούσε με άλλο τρόπο και με άλλα μέσα να στηριχθεί
κομμάτι του τύπου που πλήττεται, όσοι από αυτούς πλήττονται και έχουν πραγματικά ανάγκη για τέτοια, με άλλα μέσα για στήριξη των εργαζομένων και στο κομμάτι του τύπου κλπ. Θέλω να κάνω μια αναφορά, επειδή πραγματικά θίξατε και αναφερθήκατε στην επιθυμία της κυβέρνησης να διασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο την πολυφωνία στην ενημέρωση των πολιτών. Δεν κατανοούμε ποιο τρόπο αυτού του είδους οι καμπάνιες διασφαλίζουν αυτή την πολυφωνία. Όταν αντίθετα ο χρόνος που δίνεται στην αντιπολίτευση για να εκφράσει θέσεις, τοποθετήσεις, να εκφράσει τις θέσεις της, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση, είναι λίγο φαϊνότερο και μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί αυτές τις μέρες που μένει και πολύ χρόνο στο σπίτι, ότι είναι πολύ περιορισμένος και μάλιστα όχι μόνο ο χρόνος και η φωνή της αντιπολίτευσης, δυστυχώς, είναι περιορισμένος και ο χρόνος που δίνεται και σε αυτούς τους ίδιους τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Είναι περιορισμένος ο χρόνος που δίνεται και στο νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό, όταν παρατηρήσαμε δυστυχώς προηγούμενες ημέρες και δράσεις και συνεντεύξεις τύπου της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών, που είναι οι άνθρωποι που δίνουν σε πρώτη γραμμή τη μάχη σε αυτόν τον πόλεμο που τον χαρακτηρίσατε, ότι εξαφανίστηκαν από τα μέσα και συνεντεύξεις τύπου τους και άλλες τους δραστηριότητες που προβάλλουν τις ανάγκες και τα αιτήματα των εργαζομένων, αυτές που πρέπει να καλυφθούν και αυτές που πρέπει πραγματικά να γνωρίζει ο λαός, τις ανάγκες που πρέπει να καλύπτονται για να αντιμετωπιστούν με επάρκεια τέτοιου είδους πανδημίες και ζητήματα που αφορούν την υγεία του πληθυσμού. Γι' αυτό λοιπόν και κλείνοντας, επαναφέρουμε το ζήτημα και θέλουμε να βάλουμε αυτόν τον προβληματισμό και για άλλες περιπτώσεις, ότι ειδικά σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί τα μηνύματα που προβάλλονται από τη μεριά της κυβέρνησης, από τη μεριά του κράτους, να γίνονται με όρους διαφήμισης, όταν υπάρχουν πολύ σοβαρότερες ανάγκες του πληθυσμού που πρέπει να καλυφθούν με κρατική δαπάνη. Και σε αυτές δυστυχώς βλέπουμε να γίνονται εκτόσεις εν ώψη των δημοσιονομικών περιορισμών. Και βάζουμε αυτόν τον προβληματισμό γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αφήνονται ούτε οι χαραμάδες για να υπάρχουν συναλλαγές αμφισβητούμενες ή να γεννιέται όρεξη σε διάφορους για ενδεχόμενα τέτοιου είδους συναλλαγές. Δεν λέμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά λέμε για το λόγο που τέθηκε τέλος πάντων το ερώτημα και το θέμα της συζήτησης αυτής, ούτε βέβαια θεωρούμε ότι πρέπει να σε τέτοιες περιόδους να υπάρχουν, να γεννιέται αν θέλετε έδαφος για να αναπτύσσετε τέτοιου είδους συζήτηση, να υπάρχουν προβληματισμοί και ερωτηματικά γύρω από τέτοιου είδους δαπάνες του κράτους. Θεωρούμε ότι αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν με ευθύνη του κράτους αυτή η ενημέρωση παρηχόταν δωρεάν στον πληθυσμό και στο σύνολό της βέβαια σε όλες τις πτυχές όπως θα έπρεπε να γίνεται. Ευχαριστώ.